αυτών που υπάρχουν και αυτών των, που υπάρχουν σήμερα. Τα προβλήματα είναι όπως τα είπε η συναδελφός σας περίπου. Υπάρχει ένα μείζον θέμα που αφορά τις επικουρικές. Αλλά όπως έχουμε πει και. Άρα επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της συναδελφού μου. Προφανώς. Ναι. Το σχετικό έχει να κάνει με το πολιτικό θέμα. Με το πολιτικό, ακριβώς να το ξεκαθαρίσουμε. Να το δούμε. Όχι, το ρεπορτάζ είναι ακριβές. Έχει να κάνει με τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Είπε κάτι σωστό η συναδελφός σας, ότι πέρα από τα τεχνικά σημεία που αναφέρονται στην πραγμάτευση, υπάρχει ένα μείζον πολιτικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το πώς κανείς βλέπει την περίοδο που περνάμε, σε σχέση και με την διαδικασία προγραμματισμού για ένα νέο βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Το κρίσιμο θέμα για μας είναι ότι δεν είναι δυνατόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σοβαρός άνθρωπος που μπορεί να σκεφτεί ότι με 1.200.000 άνεργους και με τόσο υψηλά ποσοστά δήλωση εργασίας, ότι μπορεί να συζητήσει με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια για ένα χρονικό διάστημα ένα πολύ σαφώς βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό αφορά τις αναλογιστικές μελέτες και το ότι δεν υπάρχουν. Είναι μια δικαιολογία πραγματική, έχει αιτία. Αναλογιστικές μελέτες υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι. Δεν μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, που περιγράφεται ένα 200 ανέργους, 20% αδήλωτη μαύρη εργασία κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορεί να ορθοποδήσει και πώς μπορεί να στηριχθεί στο να κάνει μια κοινωνική πολιτική. Με αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε σαν κυβέρνηση. Και πώς θα ακριβώς αυτό είναι. Αν θέλετε, με αυτά τα χαρακτηριστικά προσπαθούμε και νομίζω με αρκετά μεγάλη επιτυχία να κάνουμε κοινωνική πολιτική για κυρίως αυτούς που είναι ο κόσμος που λέμε κάτω από τον κόσμο, για αυτά τα στοιχεία για την ανθρωπιστική κρίση. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής έχουμε καταφέρει και δεν θα μειωθούν για 12η φορά οι συντάξεις. Και σχεδιάζουμε διαδικασίες οι οποίες θέτουν και την προοπτική της ελπίδας για τους νέους συνταξιούχους. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα τώρα, γιατί νομίζω ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την γενική πολιτική, ενδιαφέρεται για το πράγμα. Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στο πρώτο, το ότι δεν έχουμε μειώσει τις κυρίες συντάξεις. Ένα. Έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση στα 4 σημεία τα προηγούμενα. Ποια είναι αυτά? Το κομμάτι που αναφέρεται σε αυτή την καινοτομία του συστήματος, την νέα αρχιτεκτονική του, που είναι η εθνική σύνταξη. Εκεί διαφωνούν. Εκεί υπάρχει, δεν διαφωνούν στη φιλοσοφία της Εθνικής Σύνταξης και δεν διαφωνούν, αν θέλετε, και στο ποσό, στο 384. Αλλά πού? Η διαφωνία είναι στα χρόνια. Στην 15ετία, 20ετία. Δεν αναγνωρίζουν, ναι. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν, και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, δεν καταλαβαίνουν ότι στην Ελλάδα του σήμερα, της κρίσης της ενεργείας, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να έχει συγκεντρώσει εύκολα πάνω από 15 χρόνια δουλειάς. Και αυτό είναι, αυτή ήταν η δική μας φιλοσοφία, αυτό προσπαθούμε να τους πείσουμε και σε αυτό διαπραγματευόμαστε. Δεύτερον, έχουμε ένα ζήτημα, το είπε και η συναδελφό σας, που έχει να κάνει με, πάλι και αυτό είναι πολιτικό θέμα και λίγο ιδεολογικό, έχει να κάνει με το χαρακτήρα της αναδιανομής του ασφαλιστικού σύστημα. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Το χαρακτήρα του αυτό καθεαυτό. Αυτοί λοιπόν έτσι αμφισβητούν τελείως αυτό το χαρακτήρα, το αναδιανομητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Λένε τελείως όχι, γι' αυτό είπα μια σχετικότητα. Αυτοί κινούνται, αυτοί θα θέλανε πραγματικά. Συνδυασμό, φαντάζομαι. Κινούνται η ιδεολογική του προσέγγιση, ας πούμε, είναι το να μιλάς για ένα σύστημα το οποίο ό,τι δίνεις παίρνεις, αυτό που ταιριάζει λίγο πολύ με τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν είναι στην αντίληψή μας αυτή η λογική. Πολύ παραπάνω τώρα την περίοδο της κρίσης. Άρα λοιπόν, εμείς επιμένουμε στην υπόθεση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα και αυτό παίζει με τα ποσοστά αναπλήρωσης. Εκεί συνδέεται λέει, το όλο ζήτημα. Είπαμε προηγούμενο ότι υπάρχει ένα θέμα με τις, πώς το λένε, με τις επικουρικές. Σας λέω ότι έχουμε και άλλα σενάρια. Τι λένε στα ποσοστά αναπλήρωση. Του συνοχλούν τα ποσοστά αναπλήρωση κυρίως αυτά που παίζουν ρόλο αναδιανεμητικό. Mm-hmm. Είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα τσίμπημα προς τα πάνω στα ποσοστά αναπλήρωση των χαμηλών μισθολογικών κατηγοριών. Εκεί υπάρχει ένα μείζον θέμα. Επιμένουν λοιπόν ότι δεν πρέπει να σε αυτό το πράγμα. Ναι. Και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα που αφορά. Στις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή την αύξηση για τις ασφαλιστικές φορές των εργοδοτών, την οποία εμείς παρουσιάσαμε ως ελληνική πολιτεία, ας πούμε, τις προτάσεις αυτές, διαφωνούνε. Το τρελό εδώ είναι ότι έχουμε συμφωνήσει με αυτούς που τους αφορά το θέμα. Με αυτό δηλαδή, με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Και δεν θέλουν οι δανειστές μας. Και έχουν μείνει ιδεολειπτικά κολλημένοι σε αυτό το αντικείμενο με πάρα πολλές πλευρές. Εμείς έχουμε σενάρια και εναλλακτικά σε αυτό το ζήτημα που θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις επικουρικές και να μην, αν θέλετε, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε για την ρήτρα μετανικού ελλείμματος έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν μπαίνει στο τραπέζι από εμάς, δεν το συζητάμε καθόλου έτσι κι αλλιώς. Το έχετε πει από την αρχή. Ναι, το ζήτημα είναι πώς εμείς θα μπορέσουμε να διατάξουμε τα σενάρια μας έτσι ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο που έχουμε από την αρχή. Δηλαδή το να μην μειωθούν και οι επικουρικές συντάξεις. Θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός εδώ σε εσάς είχε πει ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες και παλεύουμε για να μην μειωθούν και οι επικουρικές. Αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται αυτή η διαδικασία. Οι βελτιώσεις ήρθαν κάποια στιγμή, μετά από 40 τόσες μέρες οι αγρότες στους δρόμους, συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είπε 2-3 πράγματα, τους υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Αυτά λέει μπορώ να δώσω.
Και εκεί έχουν αντιρρήσεις και σε αυτές τις βελτιώσεις. Ναι, μπήκαν ζητήματα τέτοια, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα. Θα περάσουν, γιατί, αυτά γιατί είναι... φανταστείτε ότι οι αγρότες έφυγαν και λένε δεν καταφέραμε και πολλά πράγματα, θα συνεχιστεί ο αγώνας, τέλος πάντων κάτι πήραμε, εάν δεν πάρουν ούτε καν αυτά. Αυτό, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι και στα ζητήματα αυτά υπάρχει διαρκώς μια επικοινωνία και με τα τεχνικά κλιμάκια. Είναι ενημερωμένοι απολύτως σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν περιμένουμε τους επικεφαλείς των θεσμών να έρθουν για να κάνουν διαπραγμάτευση. Αυτό γίνεται σε μια καθημερινή βάση. Εδώ αναδεικνύεται ένα πολιτικό θέμα και θα ήθελα να το πω. Ίσως τότε την περίοδο της μεγάλης έντασης, τη σύγκρουση που είχαμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες δεν είχε αναδειχθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε τώρα ότι τελικά φαίνεται πως η κυβέρνηση μόνη της παλεύει απέναντι στους θεσμούς για να μπορέσει να περάσει ένα κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό αναδεικνύεται ως πολιτικό θέμα, ενώ θα έπρεπε οι κοινωνικές δυνάμεις να μπορέσουν σε 5-10 πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, ας αφήσουμε τα λάθη που υπήρχαν μέσα, θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε αυτά, σε 5-10 πράγματα να έχουν μια κατεύθυνση και υποστήριξη, εν πάση περιπτώσει, της μάχης που δίνει η κυβέρνηση απέναντι στους θεσμούς για να επιβάλλει ένα νέο ασφαλιστικό κοινωνικό δίκαιο. Με ποιο τρόπο? Διότι εσείς ως κυβέρνηση λέγεται ότι θέλουμε τους αγώνες των εργαζομένων, τους θέλουμε στους δρόμους, τους θέλουμε να διαμαρτύρονται, γιατί αυτό είναι και το όπλο μας για να πιέσουμε εμείς. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν την είχατε αυτή την στήριξη με αυτόν τον τρόπο, ακούσατε, όπως το περιγράφετε. Εσείς ακούσατε κάποιο σύνθημα, γιατί μιλάμε γι' αυτό. Κάποιο σύνθημα που να λέει μπράβο ρε παιδιά, δεν μειώνονται κύριες συντάξεις. Εγώ δεν λέω αυτό από την αντιπολίτευση. Το χρεώνεται στην αντιπολίτευση και γενικότερα στις ομάδες της. Να σας πω, στο συνολικό διάλογο που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, μιλήσαμε στο Υπουργείο και ο Πρωθυπουργός, μιλήσαμε σχεδόν με όλους τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων. Με εντάσεις ή χωρίς εντάσεις. Προσχήματα. Έχετε την αναλογιστική πλήρη ή δεν την έχετε? Μα, να μπούμε στην ουσία. Έχετε ακούσει κάποια πρόταση από άλλο πολιτικό ή κοινωνικό φορέα για το ασφαλιστικό? Η μόνη πρόταση που ακούγεται είναι να πάρθει πίσω το ασφαλιστικό. Δεν ακούγεται κάτι που να αφορά μια θετική διέξοδο που σε κάποιο πράγμα που εμείς κάνουμε λάθος, ίσως. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε λιγάκι και να ξαναδεί και η κοινωνία ενδεχομένως το πώς σε ένα νομοσχέδιο που έχετε σε αυτές τις περίεργες συνθήκες που έχουμε στη χώρα πολιτικές, πώς αυτό το σχέδιο λοιπόν θα μπορούσε να υποστηριχθεί στα θετικά του και να συζητήσουμε πραγματικά αρνητικές πλευρές, λάθη που θα θέλαν βελτιώσεις. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολιτικός διάλογος που μπορεί να δημιουργήσει θετικά, αν θέλετε, πλεονάσματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της κοινωνικής συγκρότησης. Πείτε μου κάτι, η Εθνική Σύνταξη θα δίνεται τελικά σε όλους χωρίς κανένα? Α, ναι, δεν υπάρχει, το ξέρασα, έχετε δίκιο. Δεν μπήκε θέμα εισοδηματικών κριτηρίων. Δεν υπησέρχεται καθόλου στην πραγματικότητα. Σημαντικό αυτό το πράγμα, το πρώτο. Πέστε μου κάτι άλλο, στα εργασιακά τώρα. Λέτε, αλλά λέτε ότι είναι η αξιοπρέπεια της αριστεράς στα εργασιακά. Το έχω πει πολλές φορές, το έχουμε πει και εδώ πέρα. Και τι θα καταφέρουμε, εν πάση περιπτώσει? Σε τι επιμένουν, ποιες είναι οι δυσκολίες? Κοιτάξτε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά. Εκεί είμαστε και απόλυτα εξοπλισμένοι με τις θέσεις μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν 4 θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, η υποχρεωτικότητά τους, και αυτό είναι μείζον θέμα. Εδώ συναντάμε καθημερινά συλλογικότητες εργαζομένων που θέλουν να διαπραγματευτούν επιχειρησιακά ή κλαδικά με εργοδότες και οι εργοδότες δεν έχουν συλλογική έκφραση. Και επειδή δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, άμα γίνει μια επιχειρησιακή, μια κλαδική σύμβαση, μια συλλογική σύμβαση, αυτή δεν εφαρμόζεται επειδή δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία της υποχρεωτικότητας. Συζητάμε λοιπόν το δεύτερο αυτό. Το τρίτο είναι για τις ομαδικές απολύσεις που έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Και το τέταρτο είναι η διαδικασία της μονομερούς προσφυγής που έχει βεβαίως το Συμβούλιο Επικρατείας γνωμοδοτήσει θετικά γι' αυτό. Πακέτο μαζί με αυτά που θέλουν αυτοί για το συνδικαλιστικό νόμο, που για εμάς δεν υφίσταται θέμα. Αυτά είναι τα 5 κεφαλαιώδη ζητήματα για τα εργασιακά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει στον χώρο των εργασιακών σχέσεων ένας αρμαγεδόνας, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι η καθημερινότητα, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα κάνουμε παρεμβάσεις και στο νομοσχέδιο αυτό και στο δικό μας παράλληλο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Και για να πάμε τώρα, μιας και θίξατε εσείς το παράλληλο πρόγραμμα, πάμε σε αυτά τα οκτάμινα, αυτές τις ασπιρίνες που χρησιμοποιούνται συνεχώς, έτσι, που στην πραγματικότητα όλοι λέμε ότι είναι μια ανακύκλωση της ανεργίας. Τι θα γίνει, θα υπάρξει κάποια άλλη προοπτική ανάπτυξη μέσα σε αυτές τις πλαίσια? Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατεύθυνση που έχουμε εμείς, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε μια κατάσταση για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ασπιρίνες στο σύστημα. Η κατεύθυνσή μας είναι η εγγυημένη απασχόληση. Δηλαδή να μπορούμε να προχωράμε σε διαδικασίες προγραμμάτων κατάρτισης που ενέχουν τα χαρακτηριστικά της εγγυημένης απασχόλησης ή και της επιδότησης επιχειρήσεων για να μπορούν να δημιουργούν σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Γιατί ξέρουμε κι εμείς πάρα πολύ καλά ότι και ανακύκλωση αποτελεί η μη διαδικασία εγγυημένων
όρων εργασίας και απασχόληση μέσα από τα προγράμματα. Και είναι και τραγικό γιατί ο άλλος θα δουλεύει 8 μήνες, θα μπει σε μια διαδικασία κάποιων νέων ρυθμών, θα έχει ένα μισθό κτλ. Και μετά από 8 μήνες θα του λες, ξέρεις, σήκω, φύγει, να έρθει ο άλλος. Αυτό θα αλλάξει. Και αυτό είναι στην κατεύθυνση του αναπρογραμματισμού συνολικά. Κύριε Νεφελούδη, η ελληνική κοινωνία δεν θέλει απασχόληση. Η ελληνική κοινωνία θέλει θέσεις εργασίας. Αυτό νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό είναι το ζητούμενο σε όλη αυτή την ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν πρέπει να απλά να έχει μια απασχόληση. Βλέπετε όμως τι γίνεται. Δηλαδή, εδώ που προσπαθούμε, δεν έχουμε εργαλεία από την προηγούμενη κατάσταση της 40ετίας, όχι μόνο της περίοδου της κρίσης. Δεν έχουμε εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε και την αυθαιρεσία πολλών επιχειρηματιών. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα με επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν, πτωχεύουν, για να μπορέσουν να διώξουν το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό, να πουλήσουν την επιχείρηση ή όχι και να πάρουν ένα άλλο εργατικό δυναμικό με πολύ μειωμένους μισθούς. Τελευταίο κρούσμα στην Εύβοια με τα δύο ξενοδοχεία. Στην Εύβοια με τα δύο ξενοδοχεία υπάρχει το θέμα με τη Softex, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Και εκεί είναι τα χαρακτηριστικά. Είναι, εκεί όμως δεν είναι πολιτική παρέμβαση, δεν χρειάζεται και πολιτική παρέμβαση. Προφανώς χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Δεν χρειάζεται πολιτική διάθεση, θέληση και στήριξη των εργαζομένων. Ξέρετε, δεν μπορούμε να λέμε συνεχώς, ας πούμε, ότι το κλίμα είναι περίεργο, είναι αρνητικό, δεν έχουμε τη δυνατότητα, μας πιέζουν απ' έξω. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι η κατεύθυνσή μας να πούμε ίσα-ίσα στους εργαζόμενους. Έχουμε πει και στην εργοδοσία της Softex ότι θα αντισταθούμε όσο μπορούμε περισσότερο με όλα τα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αυθαιρεσίας στο κλείσιμο. Ξέρετε, υπάρχουν προδιαγραφές για να ανοίξει κάποιος μια επιχείρηση. Προδιαγραφές για να δεχτεί ένα αναπτυξιακό όνομα, ΙΑ κτλ. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για να κλείσει. Πώς επιλέγεις. Φροντίστε όμως. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουν περάσει πολλοί καιρό που περιγράφουμε τις καταστάσεις και ίσως ένα πεδίο που πρέπει να γίνει δουλειά. Εγώ θεωρώ και έχετε δίκιο σε αυτό ότι το ζήτημα των εργασιακών είναι πολύ πιο σημαντικό θέμα από το ασφαλιστικό που καίει βέβαια πάρα πολλούς εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά νομίζω, όπως το είπατε, είναι εκεί κρίνεται η αξιοπρέπεια της αριστεράς. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να συνομιλήσουμε με τον Άκη τον